Καλημέρα κύριε Καρατζήδη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Δεν ξέρω αν τα είπα καλά για την αγάπη σου τη Λάκα. Τα βάλα πάλι. Τα θυμίσατε όλα τα προβλήματα σε μια πρόταση. Ναι. Τι θα έλεγα, είχαμε βγάλει στην πρώτη ώρα της εκπομπής τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπάρκα, για το θέμα της σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο με μόνο θέμα το προσφυγικό. Του θέσαμε το θέμα ότι το προσφυγικό, όταν υπήρχε η εγκατάσταση, υπήρχε μια συμφωνία για να μείνουν περίπου ένα οχτάμινο. Τελικά δεν απάντησε επ' αυτού, είπε ότι η αρμοστία έχει το θέμα κτλ. Δώστε μας τη δική σας εικόνα. Εντάξει, αφού μιλήσατε με τον βουλευτή, έχει καλύτερη ενημέρωση, γιατί εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ενημέρωση και περιμένουμε την Τετάρτη να ενημερωθούμε για το θέμα αυτό. Και εγώ, παρότι είμαι στην κυβερνητική πλευρά, να εκφράσω και το παραπονό μου ότι δεν έχω ενημέρωση. Και εκτός αυτού, η κυβέρνηση έχει διορίσει τον κύριο Κλάπα, όπως ξέρετε, ο οποίος δεν έχει εντοπιότητα στην περιοχή, δεν ξέρει την ανθρωπογεωγραφία και έχουν δημιουργηθεί και τελευταία κάποια προβλήματα εκεί. Αν ήταν κάποιος ντόπιος, ίσως να τα αντιμετώπιζε. Όπως επίσης και οι άνθρωποι που προσλήφθηκαν εκεί με σύμβαση, και αυτοί, και σε αυτούς δεν έσχισε το θέμα της εντοπιότητας. Δηλαδή, και εγώ έχω το παράπονο αυτό από την κυβέρνηση, ότι δεν εισακούστηκε ο Δήμος σε κάποια βασικά θέματα για το θέμα αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει? Τα κοντέινερ ήδη τοποθετήθηκαν τα 10 πρώτα. Είναι σε αποδυνάμωση, βέβαια, το κέντρο. Έχουν μείνει 230. Αυτό μας είπε, ότι από τους 400 είναι 230. Δηλαδή, προσπαθούν να βρουν χώρους για να μετακομίσουν οι άνθρωποι σε ξενοδοχεία, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ. Ναι, εντάξει, είναι 230 δρόμοι, υπάρχει αγωνία, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση τι θα γίνει εκεί, αν θα είναι ευθύνουσα ή άκουσα η αριθμητική, έτσι, ποιοι θα είναι εκεί. Γιατί τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό, τι ακριβώς είναι? Εγώ, από ό,τι υποψιάζομαι, περισσότερο δεν έχουμε μέρος, σας λέω, περισσότερο είναι να συγκεράσουμε όσον αφορά την εκπαίδευση των προσφύγων, τον προσφυγόπουλο. Πού είναι το θέμα αυτό? Πού είναι θέμα, δηλαδή, αν τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν γράμματα? Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Ούτε εγώ το καταλαβαίνω και θα πρέπει να σας το εξηγήσουν αυτοί που το δημιούργησαν το θέμα. Ναι, αλλά ο Δήμος πρέπει να στέκεται υπεράνω αυτών των μικροτήτων. Ο Δήμος είναι, θεωρητικά είναι υπεράνω, αλλά υπάρχει και το πολιτικό κόστος και πρέπει να τα σκέφτονται όλα. Δεν ξέρω. Εγώ θα είχα ρίξει λωθιά στο μαχαίρι, ας πούμε, να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί έγινε και μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία, αυτά που ακούστηκαν, ας πούμε, δεν τιμούν κανέναν. Επικαλούνται τη θρησκεία, ακόμα και τη θρησκεία, επικαλούνται στην εκπαίδευση των παιδιών. Τι σχέση, η θρησκεία, αγάπη διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε ότι κινδυνεύουν οι εικόνες μας, ας πούμε, ή η ιστορία μας. Η ιστορία μας έχει εξαρτήσει χιλιάδες χρόνια. Το θέμα είναι ότι θα αρρωστήσουν και τα παιδιά μας. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, τα παιδιά είναι εμβολιασμένα πλήρως, παρακολουθούνται από υπεύθυνους γιατρούς. Και δεν νομίζω ότι παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα τα παιδιά αυτά. Και στη συμπατρίδα τους ζούσαν μια χαρά. Δεν είχαν ανάγκη τους Έλληνες. Έτσι. Και κατά είναι ντροπή να λέμε ότι είμαστε οργανωμένο κράτος και να μπαίνουν τέτοια ερωτήματα σήμερα. Ναι. Είναι ντροπή για το κράτος μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει ή να μην πιστεύουμε σε τίποτα πλέον. Εγώ εκείνο που δεν κατάλαβα ήταν, επειδή οι προσλήψεις που έγιναν στον καταβλισμό ήταν με διαδικασία ΣΕΠ. Από ό,τι γνωρίζω, ο κ. Κλάπας δεν έχει αναμειχθεί καθόλου, δεν ήξερε ποιοι προσελήφθησαν. Όχι, δεν ξέρω. Απλώς ο Δήμος είχε ζητήσει, ο Δήμαρχος κ. Καλατζής είχε ζητήσει να ισχύσει εντοπιότητα. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, κύριε. Δηλαδή, αν ήρθε κάποιος από την Πρέβεζα και δουλεύει εκεί, η ανεργία δεν είναι μόνο για το Δήμο. Θα μου πείτε, επειδή παραχωρείτε, δεν έχει ωφέλη, λέτε, η ευρύτερη περιοχή της Φιλιππιάδας από τον καταβλισμό? Τέλος πάντων, είναι μακριά η συζήτηση αυτή, αλλά στο θέμα των συμβασιούχων, ναι, θα ήταν ένα. Σήμερα όμως έχουμε το μεγάλο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Γενικό Πολεμικό. Αυτό, για να έρθουμε σε αυτό τώρα. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Τι είναι εκεί, λοιπόν, ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε, να ψηφίσουμε μάλλον, τη Β1 φάση του Πολεοδομικού, το οποίο ταλανίζεται μια δεκαετία περίπου από τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια και έχει περάσει μεταξύ σφύρας και άκμονο στο Γενικό Πολεοδομικό. Υπάρχουν αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, τάσεις και απόψεις. Ξέρετε, η Φιλιππιάδα είχε το αμάρτημα με τις πολυκατοικίες εκεί, ναι, ενώ είναι μια μικρή κομμόπολη, επιτρέψαν στο παρελθόν να υπάρχουν αυτές οι πολυκατοικίες. Και τώρα αυτοί που είναι δίπλα στις πολυκατοικίες, αλλά και οι υπόλοιποι, βλέπουν ότι δεν υπάρχει αυτός ο συντελεστής πλέον, δηλαδή χάνουν σε δικαιώματα, ναι, και υπάρχουν αντιδράσεις.
είναι και λίγο οξύμορο να βλέπεις μια πολυκατοικία και δίπλα να μην μπορείς πλέον. Ναι, αλλά δεν μπορεί να συνεχίζεται το λάθος όμως, κύριε Ιγεν. Βεβαίως. Εγώ είμαι σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά τα τοπικά συμφέροντα και δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση και υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Να θυμίσω ότι το Γενικό Πολεμικό της Φιλιππιάδας έρχεται τη στιγμή που στην Δημοτική Ενότητα Κρανιάς και Ανογίου δεν υπάρχει ούτε σαν σκέψη να φτιάξουμε Γενικό Πολεμικό, αλλά και στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού που υπάρχει πολεμικό, χωροταξικό. Το θέμα δεν το ήξερα, για να μπορέσω να μελετήσω όλες τις τους παραμέτρους για αυτό το εγχείρημα που προσπαθεί να κάνει ο Δήμος για να το αναδείξω, δεν ξέρω, ίσως σε άλλες εκπομπές να έχουμε. Εσείς δηλαδή πού διαφωνείτε με το θέμα? Το Γενικό Πολεμικό πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει και να μην δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή η έννοια τις επόμενες μέρες, τις επόμενες μήνες παραδίδεται και εμείς ακόμα δεν έχουμε κάνει σχεδιασμό για το πώς θα συνδεθεί η Φιλιππιάδα και η περιοχή με την Ιόνια Οδό. Πώς είναι ακόμα δηλαδή, αυτό μου φαίνεται αδιανόητο να το λέτε τώρα, ότι είναι δυνατόν σαν σκέψη το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ο Δήμος εκεί ήταν η σύνδεσή του με την Ιόνια Οδό. Εσείς λέτε ότι αυτό παραπέμπεται, πού θα, ποιος θα το λύσει? Αυτό, εντάξει, δεν είναι θέμα του Δήμου αυτό, αυτό είναι της περιφέρειας ίσως. Είναι τη σύνδεση Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό. Που και αυτό το έργο, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, δεν έχουμε ενημέρωση πάλι τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Υπήρχε η πρόταση του τεχνικού επιμελητηρίου που έβλεπε το δρόμο αυτό να περνάει μέσα από τη Λάκα. Ακυρώθηκε και ήταν και λογικό αυτό και πιο οικονομικό. Ακυρώθηκε. Το σημείο της γέφυρας Καλογύρου είναι το σημείο κεντροβαρικότητας του Δήμου και από εκεί, από ό,τι φαίνεται, εγώ έχω τις διαφωνίες μου, από εκεί θα περάσει. Εκεί σχεδιάζει το Γενικό Πολεμικό να γίνει και ένα γεωτεχνικό πάρκο. Μάλιστα. Με τα ερωτηματικά που μπορεί να υπάρχουν για την περιοχή αυτή. Το γεωτεχνικό πάρκο για ποιο λόγο θα γίνει εκεί, τι ακριβώς θέλει να... Η βιομηχανική περιοχή είναι οι μονάδες εκεί επεξεργασίας του κρέατος που είναι τα σφαγεία και όλα αυτά. Μάλιστα. Και τυποποίησης. Είναι και κάποιες άλλες βιοτεχνίες, βιομηχανίες. Και στο σχεδιασμό είναι να γίνει σαν ένα βιομηχανικό πάρκο. Θα έρθουν και εκεί ο σταθμός μεταφόρτευσης των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής. Έτσι έχει αποφασίσει η περιφέρεια. Και εκεί έχω εγώ μεγάλη ένσταση. Θα δούμε, ψάμε αυτά. Εσείς πώς βλέπετε δηλαδή τη δημοτική αρχή, τον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Καλατζή δηλαδή? Υπήρχε μια καλή έτσι προαίρεση, το σκεπτικό του και οι θέσεις και, για να βάλει μια τάξη στο Δήμο. Πόσο δύσκολο είναι, ναι. Πόσο εύκολο είναι, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Το Γενικό Πολεμικό, μιας και συζητάμε στο θέμα, συζητάει εδώ και 10 χρόνια και δεν έχουν δοθεί απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα, που είναι ο συντελεστής δόμησης, που είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως, που είναι η χρήση γης. Ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο? Η Δημοτική Αρχή έχει κάνει μια εισήγηση στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Θα περιμένουμε όμως να ακούσουμε, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από τοπικούς συλλόγους, φορείς και πρόσωπα βεβαίως που θίγονται από το Γενικό Πολεοδομικό. Πάντα όταν υλοποιείται ένα Γενικό Πολεοδομικό, φτάνει στη φάση υλοποίησης μάλλον, κάποιος ευνοεί και κάποιος αδικεί. Δεν γίνεται διαφορετικά δηλαδή. Δηλαδή η θέση του Δήμου είναι να μειωθεί ο συντελεστής? Όχι, να παραμείνει ο ίδιος. Και εκεί έχω μια διαφωνία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να μειωθεί ο συντελεστής. Δηλαδή, να φτιάξουμε πολυκατοικίες εκεί? Όχι, υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχει ο ΓΟΚ. Ναι. Που δεν αφορά το Γενικό Πολεμικό, είναι του υπεχοδέ που προβλέπει το υψόμετρο που είναι στα 11 μέτρα. Δηλαδή, μέχρι 3 ορόφους θα είναι. Η πιλωτή, μάλλον και 2 ορόφους. Οπότε δεν θα δούμε πάλι τα κτίρια αυτά τα μεγάλα που είδαμε στο παρελθόν. Μάλιστα. Αλλά ο συντελεστής παραμένει. Μένει να το δούμε. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να κουβεντιάσουμε για την... Θα πάω λίγο να βρω την πρόεδρο των γυναικών θεσπρωτικού, να προλάβω δηλαδή, γιατί έχει ένα... ξεχάστηκα τελείως, ενώ είχαμε συνεννοηθεί με την πρόεδρο των γυναικών θεσπρωτικού για να μπορέσει να συνομιλήσω μαζί της, γιατί έχει με την κυρία Ναστούλη. Έχει εκεί μια εκδήλωση και δεν το ξέχασα παντελώς.
Να πάτε. Είναι και ξαδέρφη μου Γεωργία, ναι, και αξιόλογη. Ναι. Γιώργο μου, δεν ξέρω αν καλά θα είναι να τα πούμε όταν θα έρθεις εδώ στην Πρέβεζα, να κάνουμε μια κουβέντα ειδικότερα για τη σχέση σου με, με το ΣΥΡΙΖΑ και με την κυβέρνηση. Πόσο ικανοποιημένος είσαι. Θέλω αυτό να μου τα απαντήσεις όταν θα ξαναβρεθούμε εδώ, μετά από 2 χρόνια. Δεν με ρώτησες όμως για την, καινούργια Υπουργό Εργασίας, τίποτα. Όλοι γι' αυτό ρωτάνε. Όχι, δεν ρωτάω και νομίζω καλά έκανε γιατί την έκανε υπουργό. Αλίμονο. Αυτό είναι ένα θέμα δευτερεύον για μένα. Σημασία έχει η πολιτική της κυβέρνησης σε ποια κατεύθυνση είναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.